άλλοι με πλοία, άλλοι με κτέλ και άλλοι με το αυτοκίνητο. Η πρώτη έξοδος του Πάσχα ξεκίνησε με τα νησιά, ωστόσο να αποτελούν πρώτη επιλογή για τους ταξιδιώτες. Πάμε Νάξο. Νάξο για διακοπές. Ναι. Με την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά να θυμίζει 15 Αύγουστο, περίπου 25.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν προς νησιωτικούς προορισμούς. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα παράπονα για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το οποίο είναι τσουχτερό κυρίως για οικογένειες. Πάμε πάρα αντίπαρα από εκεί. Γύρω στα 400 ευρώ, εκεί 500. Για μια οικογένεια είναι δύσκολα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λόγω ακρίβειας επιλέγουν προορισμούς στους οποίους είτε έχουν σπίτι είτε συγγενείς. Νάξο. Είστε από εκεί? Είναι ο σύζυγος. Έχετε σπίτι δηλαδή? Είναι ακριβά. Αλλά τι να κάνεις όμως. Μπορεί το κόστος μετακίνησης να είναι αυξημένο και φέτος, όμως πολλοί είναι οι ταξιδιώτες που ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου για τα χωριά τους προκειμένου να περάσουν τις γιορτές του Πάσχα. Τουλάχιστον 70 ευρώ. Η μετακίνηση. Είστε με την οικογένεια? Ναι, με την οικογένεια. Σκεφτείτε όμως ότι τα διόδια είναι τουλάχιστον 20 ευρώ Πελοπόννησο. Όχι στο δικό μας σπίτι θα μείνουμε. Ναι, σε φίλους, δεν γίνεται να πάμε σε ξενοδοχεία. Αυτά ξεχάστε τα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένα στα 4 νοικοκυριά, δηλαδή το 26%, δηλώνει ότι θα ταξιδέψει φέτος το Πάσχα εκτός αστικών κέντρων. Ποσοστό που την προηγούμενη δεκαετία έφτανε ακόμη και το 53%. Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι διακοπές στο εξωτερικό κοστίζουν λιγότερο από εκείνες εντός της ελληνικής επικράτειας. Για παράδειγμα, ένα άτομο, αν επιλέξει να ταξιδέψει 5 ημέρες στη Ρόδο, θα πληρώσει για αεροπορικά και διαμονή 600 ευρώ, όταν για το Μαρόκο το κόστος ανέρχεται στα 430. Αντίστοιχα, 5 ημέρες στην Κέρκυρα με αεροπορικά και διαμονή ανέρχεται στα 522 ευρώ, ενώ στην Νάπολη 352 ευρώ.